κουβέντα δεν είχαμε θάνατο. Η κατάσταση πώς είναι στο νοσοκομείο? Η κατάσταση είναι τραγική, κύριε Βαγγελάτου. Δυστυχώς. Δηλαδή, είμαστε όλοι και η παθολογική κλινική και η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα ΤΕΠ σοβαρά υποστελεχωμένοι. Εμείς είμαστε δύο εντατικολόγοι και μία αναισθησιολόγος και καλύπτουμε και το αναισθησιολογικό. Έχει τύχει να έχουμε πάρει εισαγωγή από Θεσσαλονίκη, να είναι ασταθής και να πρέπει να κατέβει ο εντατικολόγος κάτω για να διασωληνώσει δύο περιστατικά, μία κρανοεγκεφαλική και μία ανακοπή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε γίνει ελαττήριο, παίζουμε με ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς. Για την ώρα δεν έχει γίνει κάτι κακό, αλλά είμαστε σε ακραία κατάσταση, πολύ ακραία. Βοήθεια δεν υπάρχει παρά τις εκκλησίες μας. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό, πραγματικά. Ενώ υπάρχουν λύσεις. Ναι. Υπάρχει δυστυχώς ένας γιατρός μετακινημένος αναισθησιολόγος στο ΕΚΑ, που μέχρι τώρα, εδώ και δύο χρόνια, δεν τον έχουν στείλει πίσω. Και καταλαβαίνω ότι και αυτό το κομμάτι των επιτάξεων, που λύση δεν είναι, αλλά έστω εμβαλωματικά μπορεί κάτι να προσφέρει, έπρεπε να γίνει χτες. Δηλαδή, αυτά που μας περιγράφετε τώρα, άνθρωποι να πού θα οδηγήσουν? Ξέρετε, πρέπει να το πούμε τώρα που είναι νωρίς, γιατί μετά με την ένταση θα το χάσουμε. Είναι άνθρωποι γιατί. Κάποια στιγμή θα κάνει ένα λάθος, κάτι θα του ξεφύγει και το είπε. Παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Όσο και αν έχεις καθαρό μυαλό ή γνώση, κάποια στιγμή θολώνεις. Δηλαδή, πόσες ώρες είναι η εφημερία σας, κύριε Στόχο? Η εφημερία μας δεν μετράεται με ώρες, με μέρες μετριέται. Δηλαδή. Διότι μπορεί να έχω 10 εφημερίες το μήνα, αλλά ως διευθυντής πρέπει να μπω μέσα χωρίς να εφημερεύω, όταν χρειαστεί να διασωληνωθεί ένα περιστατικό, γιατί δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Γιατί πρέπει να φύγει ο γιατρός της ΜΕΘ να πάει να διασωληνώσει κάτω. Αν υπάρχει πρόβλημα με τον αεραγωγό, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα χέρια. Δηλαδή, είμαστε συνέχεια στο νοσοκομείο, έχουμε παρατήσει τις οικογένειές μας, τις ζωές μας, τα πάντα όλα. Να το ρωτήσω. Και το κακό είναι ότι είναι όλοι οι φορείς ενημερωμένοι. Όλοι, σε όλα τα επίπεδα. Όπου μπορείτε να φανταστείτε. Καιρό τώρα. Τις τελευταίες 10 μέρες, πόσα βράδια έχετε κινηθεί στο σπίτι σας και πόσες ώρες έχετε περάσει στο σπίτι κατά μέσο όρο τη μέρα? Τώρα βράδια δεν ξέρω, κάνα δύο βράδια να έχω κοιμηθεί. Από τα 10 τελευταία εκεί. Βράδια στο σπίτι έχετε κοιμηθεί τα 2. Ναι. Και είμαι συνέχεια στην κίνηση. Πριν λίγο μου χάλασε το αυτοκίνητο, για ένα λεπτό, αγχώθηκα, είχα θέμα με την μπαταρία, πήγα το φτιάξω, λέω κάτι θα τύχει, θα πρέπει να φύγω σφαίρα, ας πούμε. Δηλαδή. Τρέλα. Τι να πω. Τρέλα. Δεν λέτε τίποτα. Είμαστε εξουθενωμένοι. Και αν φτάσουν στο επίπεδο της Βόρειας Ελλάδας και της Λάρισας, τότε δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Στο μεταξύ, υπάρχει και ένα ακόμα σημείο. Το ψυχολογικό βάρος αυτών των ανθρώπων, στον κύριο Στόχο και όλων των συναδέλφων τους, παρά την εμπειρία, όταν τους ακούμε να λένε ότι βλέπουμε να ξεκλειδίζονται οικογένειες, βλέπουμε να μένουν μικρά παιδιά χωρίς γονείς, αυτό είναι ασήκωτο. Δηλαδή, και συνεχίζει αυτή η κατάσταση, έτσι. Κύριε Βαγγελάτο, κάθε εισαγωγή που κάνουμε στη μονάδα έχει από πίσω της μια οικογενειακή ιστορία. Εμείς δεν έχουμε μόνο την ευθύνη του αρρώστου, αλλά και της οικογενειακής ιστορίας που υπάρχει από πίσω. Δηλαδή βλέπεις ένα 45χρονο που πας να τον διασωληνώσεις και σου λέει, ψελίζει όσο μπορεί να μιλήσει, σου λέει έχω 3 ανήλικα παιδιά, πρέπει να ζήσω. Έχεις τη μάνα που έχει τα 2 παιδιά, που δυστυχώς πέθανε το ένα στη Λεμαϊδα. Έχεις γονείς οι οποίοι είναι προστάτες παιδιών, προστάτες φοιτητών και λες τώρα σε παίρνουν τα παιδιά, μιλάς με 18χρονα, με 30χρονα και λες τι να τους πω εγώ τώρα. Έχεις συνταξιούχους, νέους συνταξιούχους οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες γιατί έχουν παιδιά που έχουν απολυθεί, που έχουν χάσει τη δουλειά τους, απίστευτο. Έχουν κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Τι να πω, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, προσευχόμαστε. Και είμαστε στην αρχή ακόμη. Και έχω να σας πω το εξής, ότι αυτό θέλω να σας το πω, ότι από τη στιγμή που τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας, νέοι άνθρωποι, και όταν το μέλλον της κοινωνίας μπαίνει στην εντατική, τότε αυτή η κοινωνία έχει πρόβλημα. Να σας δίνει Θεός δύναμη, κουράγιο και κυρίως εμείς όλοι ως κοινωνία βοήθεια. Γιατί αυτό που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε όλοι από όσο είπε ο κ. Στόχος και τον ευχαριστώ πολύ, είναι ότι οι λήψεις είναι τεράστιες, πρέπει να αναπληρωθούν τάχιστα
Γιατί παίζουν με ζωές αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι θεοί, είναι άνθρωποι και γιατροί.